Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Όπως σας είπα και από χθες, είπα να κάνω λίγα φρέσκα βίντεο. Παρόλο που και δεν σας απειλώ, έχω στη φαρέτρα μου παλιά αναβαθισμένα και συνενωμένα για δύσκολες μέρες. Σήμερα όμως θέλω να κάνω μία προέκταση του χθεσινού βίντεο και στην ουσία να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις που κάνω αυτές τις μέρες και οι οποίες έτσι κορυφώθηκαν μετά το χθεσινό βίντεο. Είδατε τον ενθουσιασμό μου χθες, γιατί ακριβώς αυτό το μήνυμα μας έδωσε η κοπέλα. Να σας θυμίσω τον τίτλο του χθεσινού βίντεο και να πάτε να το δείτε, αν δεν τον έχετε δει ήδη ή αν θέλετε να το ξαναθυμηθείτε. Ήταν ένα update το χθεσινό, ένα λεπτό, γιατί είχε αλλάξει εφαρμογή το YouTube και δεν τα βρίσκω. Το βρήκα. Στη μάχη ενάντια στη συνεξάρτηση, η νάρκηση μας φαίνονται όλο και λιγότερο ελκυστικοί. Ήταν μία ιστορία επιτυχίας, ένα update σε παλιότερη ιστορία στο κανάλι μας, όπου μια κοπέλα η οποία είχε ταλαιπωρηθεί φοβερά και τρομερά από έναν πρώην με ξεκάθαρα ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας και είχε στείλει μια επιστολή που είχε γίνει βίντεο στις 28 Οκτωβρίου 2023, όπου μας έλεγε ότι ρε παιδί μου δεν φτάνει που την απάτησε, δεν φτάνει που την παράτησε, μετά που χώρισαν και μετά που βρήκε το επόμενο θύμα, σε συνεργασία ή σε συντονισμό με το επόμενο θύμα, της έκαναν το λεγόμενο smear campaign, εκστρατεία δυσφήμισης, δηλαδή την κατηγορούσαν και τρομοκρατούσαν τους δίθεν φίλους της, γιατί ένας πραγματικός φίλος, που δεν είναι υπτάμενος πίθηκος κάποιου ναρκισσακίου, δεν τρομοκρατείται, τόσο ώστε να μην την κάνουν παρέα. Ξέρω ότι χρησιμοποιώ εκφράσεις που κάποιος που ίσως έχει πέσει κατά λάθος πάνω σε αυτό το βίντεο και κατά λάθος του το έχει προτείνει ο αλγόριθμος του YouTube, επειδή οι αγαπημένοι μου συνδρομητές θυμήθηκαν να πατήσουν like και εγώ θυμήθηκα να τους το πω. Όλοι αυτοί οι όροι υπάρχουν εξηγημένοι σε διάφορα βίντεο στο κανάλι μας. Στο κανάλι μας υπάρχουν πάνω από 4.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και σας συστήνω ιδιαίτερο στο playlist με τα επεισόδια του podcast, όπου εκεί έχουμε διάφορα επεισόδια που έτσι πολύ περιεκτικά και συμπυκνωμένα και σε θεωρητικό επίπεδο εξηγούμε αυτές τις έννοιες και την έννοια του ναρκισιστή ή του ναρκισού, την έννοια του smear campaign, της εκστρατείας δυσφήμισης, που νομίζω πρέπει να κάνω ένα ξεχωριστό podcast για αυτήν, χρειάζεται. Την έννοια του enabler, του διευκολυντή ενός ναρκισού, την έννοια του ενός ναρκισσακίου, την έννοια του υπτάμενου πυθίκου, του flying monkey, αυτού που μεταφέρει τις ειδήσεις, τις καγκές και τα βέλη του ναρκίσου, ήταν ένα από τα τελευταία podcast αυτό. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε κατάπληξη με την καλή έννοια, που χάρηκα, που το είδα, γιατί που για να είμαι ειλικρινής ταυτίστηκα, είναι το γεγονός ότι η κοπέλα έπεσε κατά λάθος πάνω στον πρώην της και το νέο του θύμα, χωρίς να το έχει προγραμματισμένο, και παρόλο λέει που φοβόταν αυτή τη συνάντηση, γιατί ζούνε σε μια μικρή πόλη και είναι εύκολο να πέσει ο ένας πάνω στον άλλον, προς μεγάλη της έκπληξη και κατάπληξη, δεν αναστατώθηκε, δεν ανησύχησε, δεν ένιωσε άσχημα και μάλιστα μας γράφει ότι έτρεχα όλη μέρα και ήμουν απεριποίητη, δηλαδή δεν υπήρχε αυτό το στοιχείο να είμαι ωραία, να είμαι εγκόμενα, να είμαι περιποιημένη, να με δει ο ναρκισσός να πέσει κάτω για 3 λεπτά και μετά να επανέλθει στο ναρκισσιστικό του παραλήρημα. Και λέει, τον είδε όπως ήταν. Όχι όπως τον είχε ζωγραφίσει η συνεξαρτητική της φαντασία και το Limerance. Ο όρος Limerance επίσης υπάρχει εξηγημένος σε podcast και έχουμε και ολόκληρο playlist για το Limerance. Limerance σημαίνει αιμονικός ερωτικός μυρικασμός με ένα πρόσωπο που πλέον δεν έχουμε ερωτική σχέση ή με ένα πρόσωπο που θα επιθυμούσαμε να είχαμε ερωτική σχέση. Ένα φαντασιακό πεδίο του έρωτος και όχι πραγματικό, ρεαλιστικό στην πραγματική ζωή. Και το Limerance είναι η καταφυγή όλων των τρομαγμένων, φοβισμένων, συνεξαρτώμενων ανθρώπων, οι οποίοι φοβούνται να αγαπήσουν και να αγαπηθούν, οπότε συμβιβάζονται ή διαβαίνουν με κατώτερες μορφές και καλά ερωτικής αγάπης, εγώ δεν θεωρώ πως είναι αγάπη το Limerance, είναι αρρώστια, όπου μέσα στο μυαλό τους φτιάχνουν ιστορίες και με κοίταξε και μου μίλησε και με είδε και δεν με είδε και έτσι στην ουσία το Limerance είναι μια φάση στην οποία πας και βρίσκεις ψίχουλα που δεν υπάρχουν. Δεν είναι καν breadcrumbing. Έχουμε και για το breadcrumbing επεισόδιο στο podcast.
Breadcrumbing είναι τα ψίχουλα που ρίχνουν οι ναρκισσιστές, σου δίνουν λίγα ψήγματα προσοχής και λίγα ψήγματα αγάπης, ούτως ώστε εσύ να προσκοληθείς πάνω τους με ένα τραυματικό δέσιμο και να γουστάρεις ακόμη περισσότερο. Είναι καταπληκτικό, είναι φοβερό, είναι φοβιστικό πώς γίνεται το τραυματικό δέσιμο, το trauma bonding. Και πρέπει να κάνουμε και για το trauma bonding επεισόδιο στο podcast. Πώς δένεσαι τραυματικά. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προϊόν ψυχικής κακοποίησης και σωματικής κακοποίησης πολλές φορές, ένας άνθρωπος ο οποίος μεγαλώνει με έλλειψη αγάπης, όχι με αγάπη, πώς μαθαίνει, μεγαλώνοντας, να βλέπει, ενώ δεν υπάρχει, την αγάπη στον πόνο, την αγάπη στην κακοποίηση, την αγάπη στη σκληρότητα και την αγάπη στην απόρριψη στην ουσία. Οι άνθρωποι που μεγαλώσαμε χωρίς αγάπη ή που μεγαλώσαμε με λύματα αγάπης και μεγαλώσαμε με τοξικά παραδείγματα αγάπης, ότι αυτός που σε χτυπάει σε αγαπάει, αυτός που σε παραμελεί συναισθηματικά σε αγαπάει, αυτός που σε κοροϊδεύει σε αγαπάει, αυτός που σε απορρίπτει σε αγαπάει, βλέπουμε ή βλέπαμε. Θέλω να πιστεύω βλέπαμε, γιατί είμαστε αρκετοί εδώ στο κανάλι, είμαστε συνεξαρτώμενοι προς αποθεραπεία και προσπαθούμε να πάρουμε πίσω τον εαυτό μας και να τον αγαπήσουμε αυθεντικά, βλέπαμε στον πόνο κάποια ψήγματα αγάπης. Και το τραυματικό δέσιμο, όσο πιο πολύ πόνο βιώνεις από ένα πρόσωπο, αντί να κάνεις το φυσιολογικό, όπου το ένστικτο του πόνου, το πρωτογενές συνέστημα του πόνου είναι για να διώξεις τον άλλο ή να φύγεις μακριά, ελκύεσαι ακόμη πιο κοντά. Οπότε, το άσχημο πρόσωπο ενός ναρκισσιστή, ο ναρκισσιστής είναι ο άνθρωπος ο οποίος ζει τη ζωή του λάθρα βιώσας, ο άνθρωπος ο οποίος λάθρα βιώνει, ο οποίος αποφασίζει ξανά και ξανά και ξανά και ξανά, όταν έρχεται μπροστά στα διλήμματα της ζωής, το ναι ή όχι, το ένα ή μηδέν, αυτό το διαδικό δίλημμα, το οποίο ήδη είναι και στην ανθρώπινη ζωή, κάθε φορά επιλέγει ξανά και ξανά τον εύκολο δρόμο, το δρόμο της κακίας, το δρόμο της τεμπελιάς, το δρόμο της, του να είναι παράσιτο στην ουσία, του παρασιτισμού. Ο ναρκισσιστής λοιπόν είναι ο άνθρωπος που επιλέγει να ζει λαθρέα και επιλέγει να τρέφεται από την ενέργεια των άλλων ανθρώπων, από την αγάπη των άλλων ανθρώπων, από τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, από τις προσπάθειες των άλλων ανθρώπων, τα οποία να χρησιμοποιεί για να τροφοδοτεί το αρρωστημένο του εγώ, τον αρρωστημένο του εγωκεντρισμό. Και έτσι ο ναρκισσιστής είναι ένας άνθρωπος που όλο θέλει να παίρνει και δεν δίνει. Τον βλέπει η κοπέλα λοιπόν, τον βλέπει και μόλις τον είδε δεν τον κατάλαβε. Γιατί δεν τον είδε ωρεοποιημένο μέσα από τους φακούς του Λίμεραντς, οι οποίοι είναι παραμορφωτικοί με την αντίστροφη έννοια. Όταν έχουμε Λίμεραντς, όταν έχουμε κόλλημα, όταν έχουμε μονή με έναν εντός εισαγωγικών έρωτα, τον βλέπουμε πιο σπουδαίο από ό,τι πραγματικά είναι. Τον βλέπουμε με υπερφυσική ομορφιά, με υπερφυσικά χαρίσματα. Τον βλέπουμε, ξέρω εγώ, με φίλτρα του Instagram. Όχι του TikTok, που είναι αστεία, του Instagram. Λοιπόν, τον είδε όπως πραγματικά είναι και εκείνο το οποίο την έκανε να τον ξεχωρίσει ότι είναι αυτός, ήταν το ψυχρό, τοξικό του βλέμμα. Και λέει, μα δεν είναι τόσο όμορφος όσο νόμιζα. Κανένας ναρκισσός δεν είναι όμορφος, όσο και αν αυτό ακούγεται ένα λεκτικό παράδοξο, γιατί ο αρχαίος ναρκισσός ήταν ένας εξαιρετικά όμορφος νέος, με βάση τον αρχαίο ελληνικό μύθο, ο οποίος ερωτεύτηκε τη δικιά του αντανάκλαση στη λίμνη, ως τιμωρία κάποιου θεού, δεν... Okay. Το παράδοξο είναι ότι οι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, οι εγωκεντρικοί άνθρωποι, ακόμη και αν έχουν άψογα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ξέρω εγώ, μια σιλουέτα που θεωρείται με βάση την pop κουλτούρα ιδανική ή τα χαρακτηριστικά του προσώπου τέτοια, τα οποία να δείχνουν αυτόν τον άνδρα ή αυτή τη γυναίκα ως εξωπραγματικά όμορφους, δεν έχουν ουσιαστική ομορφιά, γιατί τα μάτια τους κοιτάνε στο κενό και όταν σε κοιτάζουν, αποφεύγουν να σε κοιτάξουν στα μάτια και όταν σε κοιτάζουν νιώθεις το σύγκριο του άδειου. Άδεια ψυχή, άδειο πνεύμα, κενό. Και επίσης, οι εκφράσεις του προσώπου τους δεν μπορούν να γλυκάνουν με ένα αυθεντικό χαμόγελο, που το αυθεντικό χαμόγελο δεν είναι μόνο στο στόμα, είναι και στα μάτια, είναι και στην κόρη, και η κόρη του ματιού
είναι το μοναδικό όργανο του σώματος το οποίο ανήκει απολύτως στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Οπότε δεν μπορούμε να προσποιηθούμε γλυκύτητα στα μάτια μας, αν δεν την νιώθουμε από μέσα μας. Γι' αυτό λένε τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Λοιπόν, τον βλέπει η κοπέλα, πω. Αυτό ήταν το μήλο της Έρηδος. Γι' αυτό τρελνόμουνα. Και μου γράφει το success story της. Λοιπόν, συνεχίζοντας από εκεί και κάνοντας μια τεράστια μακρά εισαγωγή, θέλω να θέσω το εξής ερώτημα. Εσύ είσαι ικανός να αγαπήσεις, ούτως ώστε να αγαπηθείς, μέσα στην παρένθεση, ο τίτλος του βίντεο. Είναι απίστευτο πως, σαν να είναι, δεν ξέρω, μια εξίσωση φυσική, μαθηματική, χημική, δεν ξέρω. Πώς δουλεύει το σύμπαν, πώς δουλεύει η φύση, πώς έχει σχεδιάσει τα πράγματα ο Θεός, δεν ξέρω. Είναι απίστευτο πως υπάρχει μια απόλυτη τάξη ως προς το τι πράττουμε εμείς ήδη με τον εαυτό μας και με τη σχέση μας με τον εαυτό μας και το τι συμβαίνει στο επίπεδο των διαπροσωπικών μας σχέσεων. Ξέρω ότι ακούγεται πάρα πολύ κλισέ, ότι όταν θέλεις πάρα πολύ να έχεις την ερωτική αγάπη και έχεις τεράστια ανάγκη για να έχεις την αγάπη, τότε είναι που δεν τη βρίσκεις. Και όταν δεν τη θέλεις, τότε τη βρίσκεις. Και είναι ένα παράδοξο αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι χτυπιούνται, κλαίγονται. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω πολύ τη φίλη από τη Γερμανία που μου έστειλε χθες. Έχουμε πολλά να κάνουμε, είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη γιατί μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Λοιπόν, μου στείλε μια φίλη από τη Γερμανία χθες ένα βίντεο. Στα γερμανικά σιγά μην το ακούσω και σιγά μην βάλω υπότιτλους, αλλά το ψάξα το θέμα. Και υπάρχει και ονομάζεται Post-Traumatic Embitterment Disorder. Μετατραυματική διαταραχή πικρίας. Και θα κάνουμε βίντεο γι' αυτό. Μη σας πω και podcast. Είναι μια ξεχωριστή διαταραχή, η οποία φυσικά δεν υπάρχει στο DSM ακόμη. Δεν ξέρω αν έχει μπει στο ICD, δεν το έχω ψάξει επαρκώς και ενδελεχώς. Έχω σημειώσει τις πηγές για να το ψάξω. Λέει υπάρχει αυτή η διαταραχή όπου άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί ψυχικά συνεχίζουν τη ζωή τους κουβαλώντας πικρία. Που αυτή η πικρία στην ουσία δηλητηριάζει τη ζωή τους τώρα. Λοιπόν, οπότε, από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έχει μέσα του το χάος και νιώθει αναξιαγάπητος και είναι λυσσασμένος στην ουσία για αγάπη και θέλει πάρα πολύ, πάρα πολύ έτσι να ζήσει αυτό το παραμύθι ότι ξαφνικά εκεί που όλα είναι μαύρα και σκοτεινά και εκεί που είμαστε χάλια έρχεται ο υπότης πάνω στο λευκό άλογο, ξέρω εγώ η Λέδη πάνω σε τι θα έρχονταν σε μια χρυσή άμαξα και μας σώζει και μας διασώζει από τον προσωπικό μας πόνο, από το φόβο, από τους εσωτερικούς μας δαίμονες και ζούμε σε ένα παραδεισένιο παλάτι όπου δεν φτάνει ο πόνος, δεν φτάνει η στενοχώρια, δεν φτάνουν τα τραύματα του παρελθόντος και είμαστε ελεύθεροι. Αυτό είναι καθαρά ένα παραμύθι της pop κουλτούρας, ένα παραμύθι πάνω στο οποίο έχει πλουτίσει ο Walt Disney και οι υπόλοιποι που κάνουν παρόμοιες δουλειές και δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Κανένας άνθρωπος ο οποίος μέσα του είναι τσακισμένος και μέσα του είναι διαλυμένος ψυχικά και συναισθηματικά, κανένας άνθρωπος ο οποίος είναι τραυματισμένος ψυχικά και τα τραύματα του είναι ενεργά και αποθυμένα, ο χειρότερος συνδυασμός, ενεργά και αποθυμένα τραύματα. Δηλαδή, έχεις τραυματιστεί ψυχικά, έχεις βιώσει τραύματα, το αρνείσαι ότι έχεις βιώσει τραύματα, θες να το ξεχάσεις, το αποθείς προς τα κάτω. Ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας της απόθεσης λέει σπρώχνεις πιο κάτω, πιο βαθιά στο υποσυνείδητο, πιο βαθιά στη μνήμη το γεγονός. Αλλά δεν πεθαίνει αυτό. Και αν το σπρώχνεις και είναι ανοιχτό, τότε το αφήνεις να λειτουργεί ανεξέλεγκτο στο υποσυνείδητό σου και να σε σοκάρει δυσάρεστα. Δηλαδή συμπεριφορές αυτοκαταστροφικές, συμπεριφορές αυτοτορπιλιστικές θα έλεγα, ανθρώπων οι οποίοι στην επιφάνεια και στο συνειδητό επίπεδο, έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το δομικό μοντέλο του Φρόιντ για το μυαλό, το συνειδητό, το πάνω μέρος που είναι το πιο μικρό, η κορυφή του παγόβουνα, αυτά που συνειδητοποιούμε ότι νιώθουμε, συνειδητοποιούμε ότι αισθανόμαστε, συνειδητοποιούμε ότι πράττουμε. Το υποσυνείδητο, η πιο κάτω στιβάδα, πολύ πιο μεγάλη, που είναι όλες μας οι αναμνήσεις, στο καινούριο μου βιβλίο, κάπου το έχω. Ένα λεπτό. Αυτό είναι το καινούριο βιβλίο, το έχω εδώ.
Ού, θα σας κάνω παρουσίαση. Ναι, τώρα που είναι διακοπές, θα σας κάνω παρουσίαση. Στο καινούριο μου βιβλίο, στο τελευταίο κεφάλαιο, γράφω διάφορα για τον εγκέφαλο εκεί πέρα και για τη μνήμη και έχω επιμορφωθεί και έχω μορφωθεί και έχω μάθει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περίπου 2,5 πέτα χωρητικότητα. Όχι gigabyte, petabyte. Τώρα, επειδή θα τα έχω ξεχάσει αυτά που έχω γράψει, θα τα διαβάσετε στο βιβλίο για να δείτε ακριβώς πόσα gigabyte είναι ένα petabyte. Δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, οπότε όταν έχουμε στο υποσυνείδητο ανοιχτά τραύματα, ενεργά τραύματα, τα οποία δεν τα έχουμε δουλέψει θεραπευτικά και πνευματικά, τα οποία δεν τα έχουμε ξεπεράσει, τότε είμαστε σε ένα μόνιμο αυτοσαμποτάζ. Οπότε μας φαίνονται ελκυστικοί ναρκισσιστές, μας φαίνονται ελκυστικοί κακοποιητές, δενόμαστε με το τραύμα, γουστάρουμε τα κακά παιδιά και τα κακά κορίτσια, τα κακά αγόρια και τα κακά κορίτσια, όσο πιο... Έχει πει η κόρη μου ένα κορυφαίο πρόσφατα. Δεν μου άρεσε αυτός, λέει, δεν ήταν αρκετά μαλάκας. Μην της το πείτε, γιατί δεν βλέπει τα βίντεο. Άμα το δει, θα είναι καλό σημάδι. Θα τσακωθούμε, αλλά θα είναι καλό σημάδι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι, ότι όσο πιο προβληματικός ο άλλος, όσο πιο κακοποιητικός ο άλλος, όσο πιο ακυρωτικός ο άλλος, τόσο πιο πολύ μας ελκύει, γιατί εμείς έχουμε τραύματα να λύσουμε, τι και αν τα έχουμε αποθήσει, είναι εκεί και υπάρχουν. Οπότε το τραύμα μιλάει από μόνο του και λέει, την βλέπεις αυτήν? Την βλέπεις αυτή που είναι ψυχρή και από μακρύ? Ερωτεύσου την. Τον βλέπεις αυτόν που έχει ένα σκοτεινό τοξικό βλέμμα, αγκόμενος? Έτσι λειτουργούν οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοσαμποτάρονται, γιατί ζουν μία ζωή η οποία στην ουσία είναι ζωή σκλαβιάς και νομίζουν ότι είναι και ελεύθεροι, γιατί έχουν αποθήσει τα τραύματα τους και λέγουν, εγώ δεν έχω προβλήματα, όχι. Ή χρησιμοποιούν τα τραύματα τους ως δικαιολογίες για να καλύψουν τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Έχω ζήσει εγώ δεκαετίες της ζωής μου έτσι, πολλές. Σίγουρα το έχω ζήσει αυτό. Μέχρι τα 45 μου σίγουρα το ζούσα. Τώρα δεν ξέρω από ποια ηλικία ξεκίνησα να είμαι αυτοκαταστροφικό κορίτσι. Δεν ξέρω. Πάντως έχω ζήσει πολύ. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου το έχω ζήσει έτσι. Και να νιώθεις άσχημα και λες, πω πω, και η μοίρα μου και η τύχη μου, αν είσαι θρήσκος τα βάζεις και με το Θεό. Και λες, και τι έχω φταίξει, και οι άλλοι τι καλύτεροι, είναι καλύτεροι από μένα, οι άλλοι που είναι ευτυχείς και είναι καλύτεροι από μένα, οι άλλοι που τα καταφέρνουν στη ζωή τους και οι άλλοι που αγαπιούνται. Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Είσαι ικανός να αγαπήσεις εσύ? Δεν μπορείς να αγαπήσεις αν είσαι σε mode αυτοσαμποταρίσματος. Δεν μπορείς να αγαπήσεις αν έχεις από μέσα σου τους εσωτερικούς δαίμονες οι οποίοι συνεχώς σου βάζουν εμπόδια. Γιατί κανένας φυσιολογικός άνθρωπος, κανένας άνθρωπος με υγιή τύπο προσωπικότητας, κανένας άνθρωπος ολοκληρωμένος, κανένας άνθρωπος ψυχοσυναισθηματικά όριμος, δεν θα νιώσει έλξη ερωτική και πνευματική για να συνδεθεί με ένα αλλοπρόσωλο πρόσωπο το οποίο συνεχώς άλλα λέει, άλλα κάνει και άλλα εννοεί. Μόνο οι προβληματικοί συνδέονται με τους προβληματικούς. Και αυτό δεν είναι αγάπη. Ονομάζεται αγάπη. Ναι, η λέξη αγάπη χρησιμοποιείται αφιδόλευτα. Σ' αγαπώ. Είμαι, αγαπάω. Είχα πάρει ένα μήνυμα στο Instagram. Κορυφαίο. Δεν θέλω να το κάνω βίντεο. Γιατί έχει μερικές από εσάς και μερικούς από εσάς που θα παραδειγματιστείτε, γι' αυτό δεν το κάνω βίντεο. Που μου γράφει η άλλη τα χίλια μύρια όσα της έκανε και λέει, εγώ καταλαβαίνεις, τον αγαπάω. Και της γράφω, τον αγαπάεις? Τι εννοείς? Τον αγαπώ, κυρία Θεκλά. Δεν μου, πώς μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο ο οποίος σε έχει απατήσει, ο οποίος σε έχει χτυπήσει, ο οποίος σε έχει αδικήσει οικονομικά, ο οποίος σου έχει κάνει το ένα, το άλλο? Πώς μπορείς να τον αγαπάς? Τον αγαπώ, κυρία Θεκλά, δεν ξέρετε τι είναι αγάπη? Όχι, τέτοια αγάπη δεν θέλω να την ξέρω. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Δεν είναι αγάπη. Είναι αρρώστια. Είναι αρρώστια. Και ας την παρουσιάζουν τόσες ταινίες. Και ας την παρουσιάζουν τόσα μυθιστορήματα. Α, αυτά τα γυναικεία μυθιστορήματα που γίνονται ανάρπαστα. Α, ναι, και στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 80 και μετά είχαν φοβερή άνθηση τα γυναικεία μυθιστορήματα τύπου Άρλικη. Ναι. Αρλούμπες. Ό,τι να είναι. Σας είπα όταν ήμουν στην κλινική το Μάιο, η διπλανή μου κυρία... Συμπαθητικότατη κυρία, αν βλέπει το βίντεο, νομίζω το βλέπει γιατί την έπεισα. Βλέπει το κανάλι μας. Σε κάποια φάση είχε βάλει ένα από αυτά τα σύριαλ που βλέπουν αρκετός κόσμος. Και δεν μπορούσα. Της λέω, σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ πολύ. Πίνω και το φάρμακο, έχω και τον πόνο. Μην μου τα βάζεις αυτά. Έβλεπα ένα σύριαλ το οποίο παρουσίαζε ψεύδι.
ψεύδι, ψεύτικους ανθρώπους, ψεύτικες σχέσεις, ιδανικές, ονειρεμένες, και τις λέω αυτά βλέπουν. Αυτά βλέπει ο κόσμος ο οποίος μετά μου στέλνουν εμένα email. Αυτά βλέπουν και νομίζουν ότι έτσι είναι οι σχέσεις και έτσι είναι ο έρωτας και έτσι είναι η αγάπη. Όχι, δεν υπάρχουν τέλειοι άνθρωποι, δεν υπάρχουν τέλειοι τρόποι για να συνδεθείς. Ο τρόπος είναι ένας και είναι μοναδικός. Και ο μοναδικός τρόπος για να μπορείς να αγαπήσεις και να αγαπηθείς είναι να καθίσεις και να κάνεις τη σκληρή δουλειά με τον εαυτό σου, που είναι να ξεδιαλέξεις, με συγχωρείτε για την έκφραση, τα σκατά σου. Να αναλάβεις τις ευθύνες του εαυτού σου. Να πας και να κάνεις ουσιαστική δουλειά με τον εαυτό σου. Όποιος και αν είναι ο δρόμος σου. Αν είσαι άθεος, να πας να το κάνεις με έναν ψυχολόγο. Αλλά να βρεις έναν καλό ψυχολόγο. Έναν ψυχολόγο ο οποίος είναι εξειδικευμένος πάνω σε ζητήματα τραύματος και σε ζητήματα ναρκισισμού και τύπων προσωπικότητων, ανταγωνιστικών τύπων προσωπικότητας. Να μην έχει ο ίδιος ο ψυχολόγος ανταγωνιστικό τύπο προσωπικότητας, στην ουσία να είναι πνευματικός άνθρωπος δηλαδή, και να δουλέψεις με αυτόν. Αν έχεις άλλους τρόπους με τους οποίους βλέπεις τη ζωή, ξέρω εγώ, αν έχεις οποιοδήποτε είδους πνευματικότητα και με βάση το δικό σου πνευματικό μονοπάτι ή το θρησκευτικό μονοπάτι, προσοχή, γιατί όλες οι θρησκείες και όλες οι φιλοσοφίες έχουν μέσα την αλήθεια, η οποία είναι ότι ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά οφείλει να αναλάβει την ευθύνη του. Ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά. Δεν μπορείς αυτή τη ζωή, αν δεν κοπιάσεις, να επιτύχεις οτιδήποτε. Και δεν είναι θέμα τιμωρίας αυτό το πράγμα. Είναι θέμα που όσοι αγαπάτε την ποίηση και θυμάστε το ποίημα του Καβάφη, την Ιθάκη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το μαθαίνεις όταν πραγματικά το βιώνεις, ότι όσο αγωνίζεσαι και όσο προσπαθείς, μπορείς και είσαι ικανός να έχεις τη λεγόμενη ευδαιμονία. Μιλάμε και για αυτήν στο βιβλίο, στο τελευταίο κεφάλαιο, και για το πώς ο Γιούγκ έχει εισάγει τον όρο της ευδαιμονίας. Καταπληκτικός ο Γιούγκ, πολύ πνευματικός άνθρωπος, μακαρίτης ο Γιούγκ, ήτο. Οπότε λοιπόν ο καθένας, αναλόγως των δικών του προσωπικών επιλογών, για το πώς έχει επιλέξει να αξιοποιήσει τη ζωή του, και θεωρώ ότι δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από την πνευματική οδό, είτε η πνευματική οδός έχει να κάνει με τον ουμανισμό, με τον ανθρωπισμό, με την καλλιέργεια της αγάπης, είτε η πνευματική οδός έχει να κάνει με τον χριστιανισμό ή έχει να κάνει με οποιαδήποτε άλλη θρησκεία, αλλά από ένα χώρο ουσιαστικής ανάληψης ευθύνης. Γι' αυτό και οι αιρέσεις και τα cults δεν εμπίπτουν σε αυτές τις ομάδες που αναφέρουν προηγουμένως. Δεν μιλάω για cults, μιλάω για αυθεντικούς πνευματικούς δρόμους, τους οποίους ο καθένας έχει όλη την ελευθερία να τους μελετήσει και να επιλέξει αυτόν που ταιριάζει καλύτερα για τον ίδιο. Χωρίς πνευματική δουλειά, και όταν λέμε πνευματικό τι εννοούμε? Η πυραμίδα αναγκών του Μάσλου. Ο Μάσλου έλεγε, στο κατώτερο επίπεδο της πυραμίδας είναι οι σωματικές ανάγκες, να έχει στέγη, τροφή, ένδυση, υπόδηση. Πιο πάνω έρχονται οι κοινωνικές ανάγκες, πιο πάνω οι συναισθηματικές ανάγκες, πιο πάνω οι σεξουαλικές ανάγκες και πιο πάνω οι πνευματικές ανάγκες, οι οποίες ονομάζονται αυτοπραγμάτωση. Ο κάθε άνθρωπος να βρει το δικό του υπαρξιακό νόημα στη δική του ζωή. Αυτή τη δουλειά δεν μπορώ να την κάνω εγώ για σένα, ούτε εσύ να την κάνεις για μένα. Μπορείς να την κάνεις μόνο εσύ για τον εαυτό σου και να την κάνω μόνο εγώ για τον εαυτό μου. Οπότε, για να μπορώ να αγαπήσω, πρέπει να έχω φτάσει στην αυτοπραγμάτωση. Για να μπορώ να φτάσω στην αυτοπραγμάτωση, πρέπει να δουλέψω. Πρέπει να δουλέψω σκληρά, πνευματικά. Να αναλάβω τα σκατά μου, όπως είπε ο προηγούμενος. Να αναλάβω την ευθύνη μου. Να πω, είμαι όπως είμαι, έχω τα θέματα που έχω, θα τα λύσω, ρε παιδί μου. Θα κάτσω και θα ασχοληθώ και θα τα λύσω. Και είναι καταπληκτικό το πώς ανθίζει ο άνθρωπος όταν δουλεύει. Μου λέτε εδώ και μήνες, βέβαια δεν ξέρω πώς φαίνομαι τώρα με αυτό το φωτισμό, τέλος πάντων. Μου λέτε μετά το Μάιο, μα είσαι πολύ όμορφη, μα έχεις αλλάξει, μα ερωτεύτηκες, με έκανε. Τίποτα. Τι έκανα μετά τον Μάιο? Μετά τον Μάιο, επειδή διαγνώστηκα, είχα ένα συγκλονισμό. Μη σας πω και υποκλονισμό στην Κύπρο. Είχε μια πολύ ωραία κωμωδία στην Κύπρο, που παλιότερα, που είχε ατάκες ωραίες, και ένας ατάκες λέει, μια ατάκα έλεγε, είχε φούξια, μια ατάκα έλεγε να πάθω νευρικό αποκλονισμό, αντί νευρικό κλονισμό, νευρικό αποκλονισμό. Λοιπόν, έπαθα έτσι ένα σοκ και είπα, πω πω, ζω 44 χρόνια με μια πολύ σοβαρή αυτοάνωση νόσο, που κόντεψα να πεθάνω και δεν το ήξερα, οπότε επιτέλους θα ασχοληθώ με την υγεία μου. Αυτό έγινε.
από τον Μάιο και μετά, φρόντισα πάρα πολύ την υγεία μου, τη σωματική και αναπόφευκτα και τη ψυχική. Και έκανα πολύ πιο εντατική ψυχοθεραπεία τις ίδιες φορές, αλλά ήμουν παρούσα. Και γι' αυτό βλέπατε αυτή τη λάμψη και λέγατε τι. Όχι. Είσαι ικανός να αγαπήσεις. Για να είσαι ικανός να αγαπήσεις, πρέπει να κάνεις αυτή τη δουλειά για τον εαυτό σου. Δεν λέω ότι εγώ έχω φτάσει στην αυτοπραγματοσύνη, προσπαθώ. Προσπαθώ πολύ και ξέρω ότι όσοι είστε εδώ συνειδητά επίσης προσπαθείτε. Εντάξει, λέμε, κάναμε ένα βήμα. Και, μικρό, αλλά σημαντικό. Λοιπόν, για να μπορείς να αγαπήσεις, πρέπει να κάνεις όλη αυτή την πνευματική δουλειά. Και όταν την κάνεις αυτή την πνευματική δουλειά, ότου θαύματος, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, η καταπληκτική εξίσωση που υπάρχει στο σύμπαν ή που έφτιαξε ο Θεός, όταν κάνεις αυτή τη δουλειά, τότε θα ελκύσεις υγιείς προσωπικότητες, θα ελκύσεις κοντά σου ανθρώπους με ανάλογη πνευματικότητα, με ανάλογη εσωτερική δουλειά. Γιατί ελκύουμε συνεχώς ναρκισσάκια? Γιατί και εμείς έχουμε μέσα μας ατέλειωτα προβλήματα, είμαστε αυτοκαταστροφικοί και οσμίζονται ότι εδώ υπάρχει τροφή. Εδώ υπάρχει πιθανότητα ναρκισσιστικής τροφοδοσίας. Όσοι είμαστε σε πορεία απεξάρτησης από τη συνεξάρτηση, ναι, θα αναγνωρίζουμε τα ναρκισσάκια στη ζωή μας. Όσο περνάει ο καιρός και όσο γινόμαστε καλύτερα, θα μας φαίνονται λιγότερο ελκυστικά, θα πούμε πολλά όχι και κάποια στιγμή, ναι, θα μπορέσουμε να αγαπηθούμε με ανταπόκριση. Να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε μαζί. Γίνεται. Και έχω ιστορίες και θα τις πω σε επόμενα βίντεο. Γιατί έχουμε ιστορίες επιτυχίες και μάλιστα μια ιστορία επιτυχίας που θέλω να διηγηθούμε και στέλνω ανοιχτή πρόσκληση αυτή τη στιγμή. Είναι σε ένα πολύ αγαπημένο μου ζευγάρι στην Αθήνα. Την Παρασκευή την Τζιβελέκη και τον άνδρα της του Δημοσθένη να μπούμε σε ένα Zoom και να κάνουμε μαζί ένα βίντεο να μας μιλήσουν για την τέλεια αγάπη τους, την όρημη αγάπη τους, η οποία ήρθε γύρω στα 50, θυμάμαι καλά. Ένα ζευγάρι το οποίο γνώρισα το 18. Αυτά. Θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια δικές σας απόψεις, εντυπώσεις, ή παραδείγματα, ή απορίες, ή διαφωνίες, γιατί όχι. Μας εύχομαι να έχουμε το θάρρος να κάνουμε τη δουλειά που χρειάζεται για να μπορούμε να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα να ζούμε τη ζωή αυτή χωρίς ευδαιμονία. Μας το εύχομαι ολόκαρδα, ολόψυχα.